Νατάσα μου, καλημέρα. Καϊτανάρος. Ένας υπέροχος τόπος εδώ, μια πάρα πολύ ωραία ψαροταβέρνα. Και θα σου φτιάξω ένα γρήγορο φαγητό. Βέβαια, θέλει να τα αφήσετε λιγάκι, ώστε οι σουπιές σας, αν είναι πολύ σκληρές, να σας γίνουνε. Εγώ, μου φέρανε φρέσκες σουπιές, είναι μέσα στο νερό ακόμα, έχει τραβήξει κάποια πλάνα ο Χρήστος. Πήρα δύο σουπιές από μέσα, τις έχω δώσει, μου τις έχουν καθαρίσει. Και αυτό που θα κάνουμε είναι τάκα-τάκα εδώ πέρα να φτιάξουμε ένα πεντανόστιμο πιάτο, σουπιές και μπαλτζάμικο, καλαμάτας. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε. Η σουπιά όπως είναι, την έχετε καθαρίσει ή σας την έχει καθαρίσει ο ψαράς σας. Να ανοίξουμε τον γκάζι. Αυτό που κάνετε είναι να τις κόψετε λίγο στη μέση, για να σας γίνουν και πιο γρήγορα. Λαδάκι. Πάντα ελαιόλαδο, μην το ξεχνάμε αυτό. Θέλω να καταλάβουμε κάτι, ότι σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι και το καλαμάρι και το χταπόδι ή η σουπιά ή οτιδήποτε κάνετε πετάει όταν έχει το μάτι. Μπορείτε να τα αφαιρέσετε το μάτι, βεβαίως να μην λερωθείτε. Το μάτι πετάει και σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι για να μην πετάει το λάδι μέσα στο τηγάνι σας πρέπει να του ρίχνουμε λίγο αλάτι, όπως και θα κάνω εδώ τώρα, για να μην αρχίζει να μου πετάει. Ρίχνουμε λίγο αλατάκι μέσα για να μην μας πετάξει. Και αρχίζω και ρίχνω μέσα τις σουπιές. Θα δείτε, θα αρχίζουν να παίρνουν και άλλο χρώμα, αλλά και άλλο σχήμα, δηλαδή θα γίνονται πιο μικρούλες. Έτσι. Μην ξεχάσετε να βγάλετε τα ματάκια ή πέστε στο ψαρά σας, από εκεί που θα τις πάρετε. Αν δεν τις έχετε πιάσει μόνοι σας, όπως εδώ τα παιδιά βγάλανε τις σουπιές. Και βεβαίως όλα τα λαδαψάρια το έχουμε μαγειρέψει εδώ. Και τα κόβουμε στη μέση. Εδώ. Έτσι, βλέπετε, σας είπα ότι θα αλλάξουν σχήμα και θα αλλάξουν και χρώμα. Πολύ ωραία. Αφήστε τα σιγά σιγά να τσιγαριστούν, δεν πειράζει. Και κόψτε μισή φρέσκια ντοματούλα. Εάν δεν έχετε φρέσκια ντομάτα, δεν πειράζει, κόνκασέ λίγο μέσα στο τηγανάκι σας. Σουπιά, πεντανόστιμη. Όπως και το χταπόδι και οτιδήποτε βγάζει η θάλασσα, εγώ νομίζω ότι είναι από τα πιο νόστιμα φαγητά που μπορείτε να φτιάξετε. Νατάσα μου, ξέρω ότι ζηλεύεις τώρα, δεν ξέρω ποιος είναι δίπλα σου. Αν είναι ο Διονύσης, πες του ότι είσαστε και οι δύο ευπρόσδεκτοι εδώ, να έρθετε εδώ πέρα, σε αυτόν τον υπέροχο τόπο, να μαγειρέψουμε παρέα, να σας φτιάξω κάτι να φάτε, αλλά και τα παιδιά εδώ, ό,τι και αν παραγγείλετε, θα είναι πεντανόστιμο. Λοιπόν, την ντοματούλα, κόψε τη σε καρεδάκια. Ίσα για να βγάλει, θέλουμε λίγο το ζουμάκι της και να δώσει λίγο νοστιμιά, τίποτα παραπάνω. Δεν χρειάζεται να βάλετε ούτε κρεμμύδι, ούτε τίποτα. Αν θέλετε εδώ να προσθέσετε λίγο σκορδάκι, μπορείτε να το προσθέσετε. Ωραία. Πολύ ωραία. Τέλεια. Και στην αρχή έχουμε πει ότι όλα αυτά, οτιδήποτε και αν είναι καλαμάρι ή σουπιά, αυτό που θέλει στην αρχή είναι να του βάλουμε πολύ γρήγορη φωτιά. Έτσι, όχι να βράσει, να τσιγαριστεί. Εγώ θα, μέχρι που να γίνουν λιγάκι, θα καθαρίσω ένα σκορδάκι να ρίξω μέσα. Όπως είναι ολόκληρη σκελίδα. Πολλοί με ρωτάτε και μου λέτε ότι μου αρέσει το σκόρδο, θέλω να το φάω, αλλά μετά μυρίζω. Έχουμε δώσει τέτοιες συμβουλές και εσύ, Νατάσα μου, να το ξέρεις. Το βράζουμε με λίγο γάλα και μετά δεν μυρίζει καθόλου. Αλλά υπάρχουν και άλλα tips για το σκόρδο. Κάποια στιγμή στις ερωτήσεις απαντήσεις θα τις δώσουμε. Ψιλοκόβουμε ή μπορείτε να το ρίξετε και ολόκληρο και το ρίχνουμε μέσα.
να βγάλει την αστομιά του. Έτσι. Αρχίσανε οι ντομάτες και μας δίνουνε το ζουμάκι που πρέπει να βγάλουνε. Αχ, μύρισε και λίγο το σκόρδο. Λοιπόν, να χρησιμοποιήσω, θέλω ένα μπαχαρικό εδώ, το lemon pepper. Δηλαδή θα χρησιμοποιήσω λίγο λεμόνι μαζί με πιπέρι. Θα γίνει έτσι λίγο πικάντικη για το ποτό που θα πιούμε, ουζάκι ή κρασάκι ή οτιδήποτε κι αν είναι αυτό. Και από εκεί και πέρα περιμένω λίγο. Όταν λέω λίγο, είναι πολύ λίγο. Βλέπετε, έχει πιει όλα τα υγρά, έχουν βγάλει ντομάτες. Αχ, αυτό το lemon pepper. Εδώ θα σβήσω με λίγο μπαλζάμικο, δεν πειράζει, θα σας αλλάξει λίγο το χρώμα, δεν μας πειράζει αυτό. Έτσι. Αχ, αυτό το άρωμα που έχει βγάλει ο Παπαδημητρίου. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε, αρχίζει και γλασάρει, γίνεται τέλειο. Τέλειο. Αν δείτε τώρα ότι η σουπιά σας θέλει περισσότερη ώρα, που σίγουρα θέλει περισσότερη ώρα από κάποια άλλα μαλάκια, προσθέστε λίγο νεράκι. Ρίξτε ένα μικρό ανακάτεμα να πάει το γλάσο παντού. Και αφήστε να βράσει. Νατάσα μου, ερχόμαστε σε λίγο. Νατάσα μου, επιστρέψαμε. Οι σουπιές μας είναι έτοιμες. Δεν τις έχω ανοίξει, αλλά μου έρχεται η μυρωδιά ότι έχουν φύγει τα υγρά της και έχει μυρωδιούρι. Έτσι, μην μου πεις. Σβήνω το μάτι μου. Πεντανόστιμος μαζές. Να σερβίρω θέλω. Δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Ομορφιά, φρέσκο, υλικό, πάντα φρέσκο. Έτσι, και να δίνετε τη χαρά στον άλλον να δοκιμάζει τις νοστιμιές που έχετε φτιάξει. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Μετά θα καθίσουμε όλοι έτσι παραΐτσα να κάνουμε ένα μεζεδάκι. Βεβαίως εσάς δεν μπορώ να σας το στείλω γιατί είμαστε στην Καλαμάτα, το ξέρεις πάρα πολύ καλά, Νατάσα μου. Αλλά θέλω μετά να ρωτήσεις το Χρήστο το Φαραώ, να δεις εδώ τι ωραία πράγματα φτιάξαμε. Λίγο μαϊντανό, χοντροκομμένο έτσι όπως είναι. Ρίξτε έτσι από πάνω, να πάρει έτσι λίγο τη μυρωδιά του. Και βεβαίως, όπως ξέρεις, εγώ θα του προσθέσω και λίγο φρέσκο ελαιόλαδο. Επειδή έχει περάσει η ώρα, θέλω να δοκιμάσω λίγο και να σου πω. Μπαλζάμικο έχει δώσει μια τέτοια γεύση. Δεν μπορείς να τη φανταστείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ από τα μονοπάτια των γεύσεων για τη χαμηλή πτήση. Σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.